Να πάμε στον κύριο Λέκα και παίρνοντας αυτή την εικόνα, κύριε Λέκα, όπως σίγουρα είναι αποκαδιορτική, να μας πείτε λίγο για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Τι έφταιξε στα Βίλια και έκαιγε σχεδόν 5 ημέρες και δεν μπόρεσε να περιοριστεί από την πυροσβεστική. Εντάξει, παρακολουθούσα την πυρκαγιά από την περιοχή τις 4 μέρες που εξελισσόταν το φαινόμενο. Βεβαίως δεν μπορούμε αφενός να τη δούμε μεμονωμένα. Αφετέρου πρέπει να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις για τις ειδικές συνθήκες που υπάρχουν στην περιοχή. Και δεν μπορούμε να τη δούμε μεμονωμένα γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ουσιαστικά τον τελευταίο μήνα, έχουμε ανεπάγγελες πυρκαγιές στον ελληνικό χώρο, αλλά και στο μεσογειακό και στο διεθνή χώρο, απόρρια αυτό που λέμε κλιματικής κρίσης, δηλαδή των ακραίων θερμοκρασιών, της έλλειψης υγρασίας που υπήρχε στην ατμόσφαιρα και στο έδαφος. Είχαμε πάρα πολλούς καύσωνες. Συνεπώς, αυτοί είναι οι γενικότεροι όροι οι οποίοι συνέβαλαν στο να έχουμε όλες αυτές τις πυρκαγιές στον ελληνικό και στον παγκόσμιο χώρο. Απλώς αυτό το τετραήμερο δεν είχαμε τον καύσωνα και τις συνθήκες που είχαμε στη Βαρυμπόμπη, έτσι. Γι' αυτό σας ρώτησα, ναι, ειδικά γι' αυτό. Δεν είχαμε το καύσωνα στην Βαρυμπόμπη. Ξέρετε, παρακολούθησα όλες τις πυρκαγιές από πολύ κοντά και στην Πελοπόννησο και στην Εύβοια και στη Ρόδο και στα Βίλια και στην Στρακομακεδόνηση. Κάθε μια πυρκαγιά έχει διαφορετικούς όρους που αναπτύσσεται. Εδώ η όρη ήταν εξής. Είχαμε να κάνουμε με ένα δάσος το οποίο ήταν παρθένο ουσιαστικά δάσος. Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια προκειμένου να διαχειριστούμε όλη αυτή την ύλη που έχει το δάσος και κυρίως την καύσιμη ύλη. Δεν είχαν γίνει έργα και αντιπυρικές ζώνες μεγάλες τους ώστε να μειώσουν την προέλαση της φωτιάς. Δεν είχαν γίνει δασικοί δρόμοι. Όλα αυτά συνέβαλαν στο να έχουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις πυρκαγιών στον χώρο των Βιλίων και της Δυτικής Αττικής. Αλλά κυρίως όμως έπαιξαν ρόλο και άλλοι παράγοντες. Όπως για παράδειγμα η μορφολογία του εδάφους. Έχουμε να κάνουμε με μια πολυπίκυκλη μορφολογία του εδάφους, με ιδιαίτερους γεωλογικούς σχηματισμούς, με ένα υδρογραφικό δίκτυο το οποίο είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Και όλα αυτά μαζί με την καύσιμη ύλη συνέβαλαν στο να έχουμε όλο αυτό το ολοκαύτωμα που πραγματικά και εγώ αλλά και όλοι αυτοί οι παραβρισκόμενοι εκεί και βέβαια οι επιχειρησιακές δυνάμεις παρακολουθούσαμε χωρίς να μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Κύριε Λέκα, ποιος είναι ο μεγαλύτερος σας φόβος για το φθινόπωρο? Εικάζω οι πλημμύρες και τι πρέπει να γίνει σήμερα, τώρα, τις επόμενες μέρες, ώστε να μην βρεθούμε πάλι προεκπλήξεως και να μην βρεθούμε σε μια μη διαχειρίσιμη κατάσταση στο φθινόπωρο. Εντάξει, η αγωνία όλων των φορέων είναι αυτή, δηλαδή και της κεντρικής κυβέρνησης και της περιφέρειας και των δήμων, αλλά και του απλού πολίτη ο οποίος κατοικεί σε περιοχές οι οποίες είναι υποψήφιες για πλημμύρες. Εκείνο το οποίο έχω τονίσει είναι το εξής, ότι αν αρχίσουμε μελέτες και μεγάλα έργα, φαραωνικά έργα, τα οποία είναι αμφίβολο αν μειώνουν τον πλημμυρικό κίνδυνο, χρειαζόμαστε τουλάχιστον μια πενταετία. Και είναι και πολύ δύσκολα έργα και πολύ δάπανα έργα. Εκείνο το οποίο τονίζω σε κάθε περίπτωση και εντάσσεται μέσα στην αειοφορία που θέλουμε να προσδώσουμε στην περιοχή, είναι σε πολύ συγκεκριμένα σημεία του υδρογραφικού δικτύου, μα πολύ συγκεκριμένα σημεία που βγαίνουν μετά από μια πολύπλοκη έρευνα, μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες παρεμβάσεις να έχουν σκοπό την ανάκαμψη της ροής του νερού στα ανάτη, δηλαδή στα πάνω τμήματα. Έργα τα οποία έχουν να κάνουν με είτε κορμούς δέντρων κάτω από ορισμένες βέβαιες συνθήκες, είτε φράγματα με λιθορυπή, είτε άλλα εμπόδια τα οποία μπορούν να βγουν κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου, έτσι ώστε να απομειώσουν, δεν πρόκειται να μηδενιστεί ο πλημμυρικός κίνδυνος, να απομειωθεί, εν πάση περιπτώσει, το πλημμυρικό ρεύμα. Ένα στοιχείο σημαντικό είναι ότι από αυτή τη φωτιά, σε αντίθεση με τις φωτιές της Εύβοιας, της Ρόδου, της Πελοποννήσου κτλ. Και των Θρακομακεδόνων, έχουμε ένα υδρογραφικό δίκτυο το οποίο είναι πολύ μακρύ, δηλαδή μέχρι να φτάσει σε κατοικημένες περιοχές και κυρίως στην Ελευσίνα, στη Νέα Πέραμο και στα Μέγαρα. Έχουμε να κάνουμε με ένα υδρογραφικό δίκτυο που είναι αρκετά μακρύ. Συνεπώς, το όποιο πλημμυρικό κύμα αναπτύσσεται στα ανάτη, σιγά σιγά απομειώνεται καθώς φτάνει στους οικιστικούς χώρους. Μάλιστα. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, Γαϊδής Γεωλογίας.